Κινητικότητα και στο Ταμείο προσδοκούν οι έμποροι στην αγορά της Καλαμαριάς. Όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα, καταγράφεται αναθέρμανση της εμπορικής κίνησης, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς, ο Ερμής, Σταύρος Κριτσιάνης. Λοιπόν, η αγορά μετά τις γιορτές είναι σε ένα δύσκολο μονοπάτι λόγω των ενεργειακών προβλημάτων και του κόστους και στα φυσικά αέρια, φυσικά τα οποία χρησιμοποιεί και επιχειρήσεις και ο κόσμος, καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα των επιχειρήσεων και το οικιακό. Δυστυχώς υψηλοί λογαριασμοί έχουν γονατίσει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μας και αυτό έχει αντίκτυπο στην αγορά δυστυχώς. Το δώρο του Πάσχα αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να δώσει τονωτική ένεση στους καταστηματάρχες. Η δική μας εικόνα δεν διαφέρει πολύ από τις άλλες αγορές. Μιλάμε και με συναδέρφους από άλλες περιοχές, λίγο πολύ είναι η ίδια κατάσταση και στα εμπορικά καταστήματα και στα κλάδο της εστίασης είναι περίπου ίδια. Τώρα τις τελευταίες μέρες λίγο του καιρού λίγο μια μικρή αναθάρρυνση υπήρξε, αλλά περιμένουμε τώρα να δούμε και λόγω εορτών του Πάσχα μια μικρή βελτίωση στην αγορά. Σύμφωνα με τον κύριο Κριτσιάνη, η υλοποίηση του έργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Καλαμαριάς θα συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Εδώ στην Καλαμαριά προσβλέπουμε σε ένα έργο που γίνεται το Open Mall, το οποίο θα βοηθήσει το κέντρο της Καλαμαριάς και γίνονται κάποιες δράσεις. Έχουμε κάποια έργα σε εξέλιξη και προσπαθούμε όλα αυτά να προχωρήσουν για να βοηθήσουν όλη την τυπική κοινωνία και το όλο το κέντρο της αγοράς μας, δηλαδή εδώ. Έναντι των πολυκαταστημάτων και των μολ που δυστυχώς έχουν τραβήξει και αυτοί ένα μερίδιο μεγάλο. Οι ρυθμοί της αγοράς δεν θυμίζουν τίποτα την πασχαλινή περίοδο προηγούμενων ετών. Βασική αιτία η ακρίβεια που υπάρχει σε είδη διατροφής και ενέργεια.